Να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τους ανθρώπους που αγωνίζονται εκεί με νύχια και με δόντια για να κρατήσουν ψηλά τη γαλανόλευκη εκεί στο Τέξας. Είναι ο προπονητής της ομάδας, ο Βασίλης Ψηφίδης, μαζί με την ψυχή της ομάδας, τον Μπάρη Καραγιώργη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Με τον Μπάρη μιλάμε τώρα? Ναι, ακριβώς. Μπάρης Καραγιώργης και ο προπονητής της ομάδας Βασίλης Ψηφίδης. Είμαστε εδώ. Ωραία, ωραία. Σε γενικές γραμμές, η Χελάστευση ιδρύθηκε το 1974 και εκ τούτων προσπαθούμε βεβαίως, επειδή υπάρχουν και χρονιές που εφόσον είμαστε ερασιτεχνική ομάδα, δεν αντέχεις να μαζέψεις εντεκάδα, είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχουμε καταφέρει γύρω στις 15 με 17 σεζόν να έχουμε μια γερή ομάδα. Πλέον αυτή την περίοδο έχουμε μόνο ομάδα άνω των 30. Ωραία. Οι δύο νέοι, δηλαδή, είναι δύσκολο να τους καταφέρεις να έρχονται κάθε Κυριακή σε αγώνα. Και μέχρι πρόπερση καταφέραμε να είμαστε μια καθαρά ελληνική ομάδα με 23 Έλληνες παίχτες. Ούτε εδώ δεν έχει τόσους. Εδώ ούτε τους μισούς δεν έχει, αλλά εντάξει, είναι άλλη ιστορία αυτή. Ακριβώς. Και σε γενικές γραμμές, κατά λάθος, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που διάφοροι φεύγουν, γυρνάνε πίσω στην Ελλάδα, πάνε σε διαφορετικά μέρη στις ΗΠΑ και έπρεπε να φέρουμε και ξένους. Ναι, εντάξει, κάνατε και μεταγραφές από το εξωτερικό. Ναι. Ακριβώς, κάναμε κάποιες μεταγραφές και έχουμε ένα κορμό από 12 Έλληνες παίχτες και άλλους 10, ας τους πούμε, αλλοδαπούς. Ναι, πάντως, Πάρη, ακούγεται πολύ ωραίο τώρα να συζητάς με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και να λέει έχουμε ξένους παίκτες, ενώ εδώ η φιλοσοφία είναι αγωνιζόμαστε χωρίς να έχει καμία έτσι διαχώρηση αυτό, αλλά τουλάχιστον είναι πολύ πιο ωραίο να βλέπεις παίκτες οι οποίοι είναι από τον τόπο σου και έχουν έτσι περισσότερα στοιχεία κοντά στην ομάδα που αγαπάς. Τώρα, εσείς αγαπάτε μια ομάδα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Χιούστον, την οποία την έχετε βγάλει η Ελλάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ψηφίδη, πόσο σημαντικό είναι, βλέποντας την ομάδα να αγωνίζεται κάθε Κυριακή κόντρα σε άλλες ομάδες, πιστεύω, και διαφορετικών εθνικοτήτων, να βλέπει το εθνόσημο. Έχετε και ένα πολύ ωραίο έμβλημα, έτσι, το εθνόσημο και πάνω ένας τσολιάς. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Ψηφίδη. Ακούω, κύριε. Πώς είναι να παίζετε κάθε εβδομάδα με το εθνόσημο και τη γαλανόλευκη κόντρα σε άλλες ομάδες εκεί στο Χιούστον? Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Κάθε φορά μου σηκώνεται η τρίχα. Μάλιστα. Δεν είναι συγκινητικό πράγμα, γιατί όταν την άρχισα εγώ την ομάδα, ζήτησα μόνο Έλληνες. Δεν δεχόμουν μη Έλληνες. Όμως σιγά σιγά ήρθε η φθορά. Είμαι τώρα πάνω από 30 χρόνια με την ομάδα. Είστε 30 χρόνια στην ομάδα, όχι φυσικά σαν προπονητής, έτσι και σαν παίκτης πρώτα. Και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Σου είπανε που έπεσα μπάλα. Για πείτε μας. Όχι, να σου πω, εσύ έπρεπε να το μάθεις. Ωπα, κόκκινη κάρτα, καλά, δίκιο έχετε. Βέβαια, έπαιξα 11 χρόνια στον Άρη Θεσσαλονίκης. Α, αυτός ο Ψηφίδης λοιπόν. Κόντρα σας βγήκα τώρα. Αυτός ο Ψηφίδης. Αυτός ο Ψηφίδης. Είχα ένα αδερφό, πρόεδρος στον Άρη 5 χρόνια, ναι, που δυστυχώς πέθανε πριν τον Αύγουστο πέθανε. Μάλιστα, να τον θυμόσαστε, εύχομαι να είναι πάντα έτσι στη μνήμη σας και στη σκέψη σας. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, είναι μεγάλος αγώνας να βρεις Έλληνες, να τους βάλεις μαζί και ξέρεις τι λένε, δύο Έλληνες, τρεις γνώμες. Μόνο. Πριν 4 μέρες ήμουνα στην Αθήνα. Τώρα είμαι εδώ. Έτσι είναι η ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ψηφίδης... Ο Ψηφίδης ξεκίνησε να αγωνίζεται από τα τμήματα υποδομής του Άρη το 1960 για πρώτη φορά φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας. Καλά τα λέω. Μα τι να κάνουμε. Τον ήθελε ο Ιουγκοσλάβος προπονητής της ομάδας, ο Γκλίσοβιτς. Διαβάζεις. Τι γίνεται τώρα, ο Άρης θα πάρει πρωτάθλημα?
στο πω στα αγγλικά. Απέγγιου πάρτον. Πρώτη είναι η ομάδα. Καλά πάει. Από πότε το 1 εκατομμύριο μπάτζετ θα χάσει από τις 60.000 ευρώ. Κάπως έτσι. Σε παρακαλώ μην ακούω τέτοια, γιατί άλλες ποιότητες παίχτες που κυνηγάει ο Άρης, σύμφωνα με τον μπάτζετ που έχει, και άλλοι Ολυμπιακός. Κατάλαβες. Είδα μερικά μας τώρα που ήμουν στην Ελλάδα. Εντάξει. Τι να πεις. Ποια ομάδα θεωρείτε ότι ξεχωρίζει σαν σύνολο? Ο Ολυμπιακός το συνήθως. Ο ΠΑΟΚ λόγω Σαββίδη κυνηγάει, αλλά έτσι και βγάλεις το Σαββίδη από μέσα, τα τρίγωνα να κρυφτούν, γιατί τα χρωστά είναι τόσα πολλά. Καλά, αυτό το λες τώρα ως Αργιανός μου φαίνεται το λέτε. Λες. Για την ομάδα μου την ΑΕΚ τίποτα δεν έκανε, ούτε μια κουβεντούλα, έτσι τίποτα. Η ΑΕΚ είναι με το Μελισανίδη σουψού μου. Η ΑΕΚ, εγώ έπαιξα με την καλή ΑΕΚ, Τεστορίδη και Παπαϊωάννου. Άλλος θες να σου πω. Τι άλλος χρειάζεται, άλλος μετά από αυτούς. Μπράβο, μετά από αυτούς όλοι οι άλλοι είναι απλώς οδοντόκρεμες. Πώς είναι εκεί το ποδόσφαιρο, κύριε Ψηφίδη? Πήγατε σε μια εποχή αρκετά παλιά. Το ποδόσφαιρο προφανώς και δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όπως είναι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς μπήκε περισσότερο μέσα στο πετσί των Αμερικανών? Το Χιούστον είναι λατινοφέρνη. Ναι. Επειδή είναι πάνω στα σύνορα του Μεξικού, μπαίνει μέσα πολύ πράγμα. Λοιπόν, οι περισσότεροι είναι Λατίνοι, οπότε γίνεται ένα πρωτάθλημα εθνικοτήτων. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτοί ξέρουν και μπαλίτσα. Είναι δύσκολο να βρεις Αμερικάνους, οι οποίοι εγώ τους χειροκροτώ, γιατί προσπαθούν να μπουν μέσα σε ανθρώπους που γεννηθήκανε παίζοντας μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και αυτό γίνεται από τις ακαδημίες, έτσι. Ποιες ακαδημίες? Δεν υπάρχουν ακαδημίες, δεν γίνεται αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της εισβολής, όπως μας την περιγράφετε, γίνεται μέσα από τις... σε πολύ σοβαρό βαθμό στις επαγγελματικές ομάδες. Μάλιστα. Έτσι, το Χιούστον έχει επαγγελματική ομάδα, άρα έχουν ακαδημία, και οι ακαδημίες παίζουν πρωτάθλημα μεταξύ τους. Ναι, κατάλαβα. Κάτι σαν αγγλικό και κάτι σαν κάτω από 19 που τώρα παίζουν εκεί στην Ελλάδα. Ωραία. Αλλά βασικά είναι πρωτάθλημα εθνικοτήτων. Για θυμηθείτε μου, κύριε Ψηφίδη, κάποιους από τους συμπαίκτες σας εκείνη την εποχή στον Άρη, κάπου που θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα χαιρετισμούς τώρα που ενδεχομένως σας ακούνε εδώ μέσα από την Ερασπορ. Ναι, θέλεις να στείλω ένα μήνυμα χαράς ή λύπης? Ό,τι θέλετε εσείς. Η ομάδα μου κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος και ο αθλητικός σύλλογος Άρης δεν τους παρέθεσε ούτε ένα γεύμα. Μάλιστα. Πριν 51 χρόνια, το 1970, περιμένω πριν πεθάνω να σπάσει αυτό το ρεκόρ, γιατί έπεσα και... βλέπω κατά το 3.000 ίσως πάση, κατάλαβες. Πήγε ο Άρης 4-5 φορές στη Βρύση και κλώτησε τον κουβά με το νερό. Ενώ στην εποχή μου ο Άρης πήγε μια φορά στον τελικό και τον κέρδισε. Εναντίον του ΠΑΟΚ, του Κούδα, αν έχεις ακουστά το όνομά του. Τον Κούδα, εντάξει. Τον έχεις ακουστά. Κάπου τον ακούσαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε... είχε ομαδάρα το ΠΑΟΚ και παιχταράδες, αλλά και ο Άρης νομίζω εκείνη την εποχή που περιγράφεται και ιδιαίτερα την εποχή που έφτασε στον Μπαράζ για την κατάκτηση του τίτλου με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι οι συγκυρίες ήταν αυτές που δεν έφεραν τον Άρη στην πρώτη θέση. Ναι, μιλάς για μια δεκαετία. Ναι, μετά μιλάμε για το 79-80. Με 80. Μια δεκαετία είναι μια γενιά ποδοσφαιρική. Λοιπόν, αν βάλουμε τα 50 χρόνια, είναι 5 δεκαετίες. Κέρδισε το κύπελλο. Πήγε πολλές φορές. Ξέρεις πολύ καλά ή θα έχεις διαβάσει ότι ο Άρης κατέβηκε στην Αθήνα να παίξει τελικό με τον Παναθηναϊκό κουβαλώντας 27.000 φιλάθλους του. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μία μικρή παύση γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να την κάνεις. Παραμείνετε στη γραμμή γιατί θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε δελτίο.
Α, ακόμα καλύτερα. Δεν κάνουμε καμία πάυση. Δώστε μου λίγο τον Μπάρη Καραγιώργη εκεί να μας πει δύο πραγματάκια ακόμα για την ομάδα και θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε, ναι, ωραία ιστορία, αλλά να μιλήσουμε και για το παρόν. Έτσι, βέβαια, ιστορία είναι πολύ ωραία πάντα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όταν μιλάμε για ξένους, δεν έχει σημασία πώς θα παίξουν και τι γνώσεις έχουν. Απλά, εφόσον βρισκόμαστε μια φορά τη βδομάδα, πρώτα απ' όλα και κυρίως είναι ωραία να μιλάς ελληνικά στο γήπεδο και να μην σε καταλαβαίνουν οι διαιτητές, να μπορείς να πεις και δύο-τρία πράγματα και στα γαλλικά, έτσι. Χωρίς να πάρει κίτρινη κόκκινη κάρτα. Ναι. Και γενικώς είναι μια φορά ένα-δύο ώρα τη βδομάδα που θα βρεθούμε και μετά να πιούμε και καμιά μπύρα, 2, 5, 10, που βρισκόμαστε... Είναι και κοινωνικό το... Που είναι κυρίως κοινωνικό. Υπάρχουν άτομα τα οποία βρίσκουν σαν μέσω την εκκλησία, εμείς το βρίσκουμε μέσω του αθλητισμού. Ωραία, ωραία. Πάρη, να σε ρωτήσω, πώς είναι οι Έλληνες εκεί πέρα στο Χιούστον συνολικά, έχεις κάποια εικόνα? Ξανθεί, 1,78... 67 κιλά. Είναι κάπου 20. Είναι αρχαίοι, αρχαίοι Έλληνες. Έχουμε 15.000 Έλληνες στο Χιούστον και γύρω στους 50 στο Τέξας. Μάλιστα, 50.000 Έλληνες στο Τέξας. Όμορφα. Λοιπόν, η ζωή εκεί πώς κυλάει? Δηλαδή, οι ασχολίες. Είναι μια πολιτεία πολύ διαφορετική από τις άλλες. Έτσι, πώς είναι η ζωή? Με έχουν ερωτήσει πάρα πολύ. Θέλει, εγώ ήρθα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2013 και γεννιζόταν στη Γερμανία και στην Ελλάδα πριν. Έχω πολλούς φίλους που με ρωτάνε και σε γενικές γραμμές αυτό που έχω να τους πω είναι ότι ναι μεν, σαν Τέξας έχει εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά από την άλλη υπάρχουν κάποιες μετροπολίτικες πόλεις όπως είναι το Χιούστον, όπως είναι το Βερολίνο, η Αθήνα, το Σίδνεϊ, τη Νέα Υόρκη για παράδειγμα, που η ζωή σε τέτοιες πόλεις είναι παντού ίδια. Ναι. Οι αποστάσεις είναι παντού. Δεν αλλάζει, δεν είναι δηλαδή, επειδή έχω ζήσει και εγώ πολλά χρόνια στην Αμερική και ξέρω κάποια πράγματα, πας σε κάποιες άλλες πολιτείες, όχι τόσο μεγάλες πόλεις, και 7, 7,5, 8, τα πάντα κλείνουν και μαζεύονται στα σπίτια τους, βλέπουν τηλεόραση και τέλος. Δεν είναι έτσι, ας πούμε, μια μεγάλη πόλη όπως το Χιούστον. Ναι, ακριβώς. Έχουμε 5 εκατομμύρια. Είναι ναι. Τέταρτη πόλη της Αμερικής. Ναι, είμαστε τέταρτη πόλη της Αμερικής μετά το LA, τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Μάλιστα. Η διαφορά είναι ότι σε μέγεθος είμαστε σχεδόν τριπλάσια από την Αθήνα, αν και έχουμε τον ίδιο πληθυσμό. Mm-hmm. Άρα οι αποστάσεις είναι τρελές. Δηλαδή, όπου και ένα φίλο να θες να δεις για ένα καφέ, θα σε πάρει 3/4 μια ώρα να πάει να τον δει. Ναι. Μαζευόσαστε κάπου τις Κυριακές για να παρακολουθήσετε μπαλίτσα εδώ από Ελλάδα? Υπάρχει έτσι αυτό το κομμάτι? Ναι, βεβαίως. Αυτό θέλω πρώτα απ' όλα, είναι υπέροχο ότι πλέον με το ίντερνετ μπορεί να τα δεις όλα αυτά χωρίς προβλήματα. Επειδή εγώ θυμάμαι δεκαετία των 90, περίμενα με την εφημερίδα. Άσε, τα έχω ζήσει και εγώ. Να διαβάσουμε τα αποτελέσματα της Ιταλίας. Άστο, ναι. Ούτε ίντερνετ υπήρχε, ούτε τίποτα. Ναι, βαθμολογίες τις φτιάχναμε σε χαρτί Δευτέρα πρωί για να δούμε τι θα παίξουμε στοίχημα την Παρασκευή. Α, το στοίχημα. Το στοίχημα. Και πλέον δηλαδή βρισκόμαστε εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια είναι αστείο, επειδή μεγαλώνοντας στην Ελλάδα έχει συνηθίσει με τα ωράρια που παίζουν ποδόσφαιρο να πίνεις την πυρίτσα σου. Εδώ θα πιεις το καφεδάκι σου εφόσον οι αγώνες είναι 8-9 ώρα το πρωί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με τον κύριο Ψηφίδη. Νίκος. Κύριε Νίκο, αφού έχει ζήσει στην Αμερική, ναι, πρέπει να ξέρεις ότι η Αμερική είναι η χώρα της δουλειάς. Μην το λες. Σε πεθαίνει από τη δουλειά. Δεν είναι χώρα για Έλληνα συνταξιούχο όπως είμαι εγώ. Γι' αυτό κάθε χρόνο είμαι από 3 μέχρι 6 μήνες στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα πριν κλείσουμε... Για τη φορά, την πρώτη φορά που αναγκάστηκες λόγω συνθήκων να παίξεις τερματοφύλακας με τον Πανιόνιο και μετά ξανά έγινε την επόμενη χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, για πες μας πώς φόρεσες γάντια. Το διάβασες καλά το βιογραφικό. Για πες μας, κύριε Βασίλη. Μα τελευταία φορά μου στείλε μήνυμα, λέει, και ο Ψηφίδης μαζί μας. Πρέπει να έχω λίγο χρόνο να το ψάξω, ρε παιδί μου. Με πιάσατε από εξαπροόπτου, να πούμε, αδιάβαστο. Για πες. Έτσι. Είναι αντεπίθεση λέγεται αυτό. Έτσι. Ποδοσφαιρικά, αντεπίθεση. Το 1962 ο Άρης ήταν στα χειρότερά του, έτοιμος να πέσει.
έγινε μια αγωνιώδης προσπάθεια από τους παίκτες, από τους παράγοντες και έμεινε ένα παιχνίδι. Πανιώνιος Άρης. Κινδυνεύανε τέσσερις ομάδες. Ο Άρης, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Προοδευτική και ο Πανεγιάλιος. Mm-hmm. Ο Άρης ήταν σε μια θέση που αν κέρδιζε, σωνότανε. Αν έχανε, έπεφτε. Αν έφερνε ισοπαλία, πήγαινε στα μπαράζ. Και για κάποια τύχη, γιατί θέλει και λίγο τύχη το ποδόσφαιρο, κάποιος κλώτσισε τον τερματοφύλακά μας και πάθε διάσηση. Τότε δεν είχε αλλαγές. Και επειδή εγώ έπαιζα μπάσκετ στο σχολείο, τι να κάνω, έβαλα τη μαύρη φανέλα του τερματοφύλακα. Ευτυχώς δεν έφαγα γκολ, το παιχνίδι τελείωσε 0-0, πήγαμε στα μπαράζ και δεν σωθήκαμε. Η πρώτη ομάδα που σωθήκε στα μπαράζ. Και του χρόνου με τον ΠΑΟΚ πάλι, την επόμενη χρονιά πάλι η εστία έμεινε ανέπαφη με εσάς κάτω από τα γκολπούστα. Πάλι έσπασε ο τερματοφύλακάς μας με το όνομα Παντελάκος την κλίδα του, πέφτοντας στα πόδια του Κούδα. Και... ποιο να καλέσουν τον Ψηφίδη. Ναι, ναι. Αυτή τη φορά δεν με καλέσανε. Πήγα και έπαξα τη φανέλα μόνο. Αφού δεν είχα φάει γκολ. Και το παιχνίδι και αυτό τελείωσε 0-0. Ναι, ναι. Αυτό λέμε. Ανέπαφη εστία. Δύο παιχνίδια. Και στο ενεργητικό σας, από ό,τι βλέπω εδώ και διαβάζω, έχετε περίπου μαζί με τους ευρωπαϊκούς αγώνες πρωτάθλημα και κύπελο πάνω από 160 συμμετοχές, 170 από ό,τι βλέπω, και 8 γκολ στο ενεργητικό, έτσι. Και 2,5 χρόνια ποδόσφαιρο στην Αμερική. Αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν τα λένε εδώ. Και μία σεζόν στην Νότια Αφρική. Έχω παίξει μπάλα σε τρεις Ηπείρους. Και ας σου πω κάτι, και ας είναι, το νομίζω ότι είναι εγωιστικό. Στον Άρη έπαιξα 9 θέσεις. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από την ΕΠΟ ούτε από τον Άρη. 9 θέσεις. Άρχιζα στο πρωτάθλημα. Όχι, έλα αναπληρωματικός. Δεν είχε αναπληρωματικούς τότε. Εντάξει. Ναι. Αυτός είναι ο Βασίλης Ψηφίδης. 9 θέσεις για τον Άρη, γιατί εκεί γεννήθηκα. Δεν το σκεφτόμουν. Συγκινητικό. Λοιπόν, 10,5 χρονών υπόγραψα δελτίο. Πολύ πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, κύριε Ψηφίδη, Βασίλη Ψηφίδη, να μιλάμε και στον ελληνικό. Γιατί έτσι με έκανες να αισθανθώ πολύ οικείος σου με τον τρόπο που μιλάς και νομίζω και οι ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μπάρη Καραγιώργη. Πάντα επιτυχίες στην Ελλάδα του Χιούστον. Μόνο επιτυχίες. Να πάτε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και να συνεχίζεις να μεταδίδεις ομάδες του ελληνισμού. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ζήτω η Ελλάς λοιπόν. Όχι ποδοσφαιρική ομάδα, και άλλη Ελλάς.